Επενδυτές, αγρότες και περισσότερες από 30 startups από κάθε γωνιά του πλανήτη συμμετείχαν στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παρούσα και η Τράπεζα Πειραιώς ως χορηγός του συνεδρίου. Στο χαιρετισμό που απίφθινε ο κ. Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, στο επίσημο δείπνο του συνεδρίου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο την περασμένη Παρασκευή, επεσήμανε μεταξύ άλλων: με δεδομένες τις ραγδαίες μεταβολές σε διεθνές επίπεδο και τις καινοτομίες, θα εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο, η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα είναι απαραίτητο να βασιστεί σε νέα παραγωγικά πρότυπα. Καθοδηγητές αυτής της αναγκαιότητας είναι οι νέοι αγρότες και οι ομάδες παραγωγών που στηρίζει έμπρακτα και επίμονα η Τράπεζα Πειραιώς. Στις εργασίες του συνεδρίου παρευρέθηκαν περισσότεροι από 300 νέοι επιχειρηματίες, επενδυτές και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων. Στο πάνελ προσκλήσεις για τον ελληνικό αγροτικό τομέα συμμετείχε και ο Ιωάννης Χανιωτάκης, Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος εστίασε στο πρωτοποριακό πρόγραμμα συμβολιακής τραπεζικής, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα αυτό ανέδειξε στην πράξη ότι η συνεργασία, η διάχυση της πληροφορίας, η εκπαίδευση, η καινοτομία και η εξωστρέφεια αποτελούν τα συστατικά της επιτυχίας στην προσπάθεια δημιουργίας ισχυρών, ανθεκτικών και αειοφόρων αλυσίδων αξίας. Έτσι, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο και ένα αναπτυξιακό παραγωγικό μοντέλο στον αγροδιατροφικό τομέα της χώρας μας. Στην εκδήλωση της Digital Gree, στο πάνελ «Μικρό Πιστώσεις, ένα εργαλείο χρηματοδότησης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις», ο κύριος Αλέξης Πολιτάκης, επικεφαλής Κέντρου Εργασιών Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς, αναφέρθηκε στα εξής: «Βασικός πυλώνας στη χρηματοδότηση της οικονομίας τείνει να εξελιχθεί η χρηματοδότηση. Στην Τράπεζα Πειραιώς έχουμε ήδη ξεδιπλώσει μία σειρά τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, όπως το προϊόν «Μικροχρηματοδότηση Αγροτών». Η τράπεζα βρίσκεται και στο τελικό στάδιο των ενεργειών για να συμμετάσχει με σημαντικό ποσό στις χρηματοδοτήσεις μέσω του προγράμματος EASY, που αφορά σε δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ σε πελάτες με δυσκολίες πρόσβασης στην τραπεζική χρηματοδότηση. Ο κ. Νικόλαος Δεδούσης, στέλεχος αγροτικής τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, κατά τη συμμετοχή του στο πάνελ «Νέα χρηματοδοτικά μοντέλα για τον αγροτιδιατροφικό τομέα», είπε ότι η Τράπεζα Πειραιώς στέκεται έμπρακτα δίπλα στους αγρότες και προσφέρει ένα ευρύ πακέτο με προϊόντα και υπηρεσίες επίπεδου, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και αειοφόρων εκμεταλλεύσεων.